Αποχή και στροφή στην ακροδεξιά. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η Ελλάδα δεν έστριψε τόσο ακροδεξιά όσο θέλουμε να λέμε. Άμα θυμηθούμε χρυσές αυγές και αθροίσματα. Ιταλία και Γαλλία όμως. Ιταλία και Γαλλία πρόβλημά τους. Και θα είμαι πολύ σαφή σε αυτό που σας λέω. Μήπως όμως. Πρόβλημά τους, γιατί βγήκανε και στον δρόμο. Βγήκανε και στον δρόμο με κίτρινα γυλαίκα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν βγήκανε με ιδεολογικά πρόσημα όταν τα πράγματα ήταν σκούρα και δεν είχαν και μνημόνια. Άρα εμείς και σε εποχές μνημονίων και 1002 τα βγάλαμε πολύ καλύτερα πέρα. Μην ξεχνάμε ότι η δεξιά της δεξιάς ήταν στην κυβέρνηση μαζί με την αριστερά. Ως κυβέρνηση στη Ριζανέλ. Επομένως, μην το συζητήσουμε, εμείς είχαμε το πρώτο κόμμα το οποίο έκανε jump in στην εξουσία. Έπειτα, η αποχή, 365 μέρες το χρόνο, η εκλογική πολιτική διαδικασία λιδωρείται. Η οργάνωση λιδωρείται. Μην πας να ψηφίσεις το σωματείο σου, δεν έχει νόημα. Μην οργανωθείς πουθενά, δεν έχει νόημα. Μην βγεις στον δρόμο και κάνεις απεργία, δεν έχει νόημα. 365 μέρες προπαγάνδα. Αποκορύφωμα, Σύνταγμα Κασελάκης. Είμαι η τελευταία ευκαιρία, διότι επί 3 χρόνια θα είναι ο Μητσοτάκης. Ακούστε τι λέει. Δηλαδή, μην οργανωθείτε, μην κάνετε τίποτα 3 χρόνια. Βουλώστε το, θα τα φάτε στη μάπα τα αποτελέσματα έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να κινητοποιηθείτε, να κάνετε τίποτα. Πάει αυτό. Άρα, αυτή η αποχή είναι συγκεκριμένη. Γιατί? Για χειραγώγηση, Νίκο μου. Χειραγώγηση γιατί φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάρτισε πολεμικό προϋπολογισμό, η Γερμανία καταρτίζει πολεμικό προϋπολογισμό, ετοιμαζόμαστε για μείζωνα πόλεμο, μιλάνε όλοι, όχι στους συνωμοσιολόγοι, ότι έρχεται ο Τρίτος Παγκόσμιος και εμείς μιλάγαμε για σπίτια. Στη χώρα που έχει ξανακάνει εκλογές με ροζ κολόσπιτο. Κύριε γιατί Χίδα. Εγώ πρέπει να το θυμηθώ. Συγχωρήστε με την κακιά λέξη. Ήταν τίτλος των εφημερίδων, ήταν πολιτική εκστρατεία, ήταν πράγμα που κράτησε και πάλι μιλάμε για τα σπίτια. Ο κόσμος που πήγε ήταν οργανωμένος. Λοιπόν, και από ό,τι πρέπει φαίνεται, να πάμε στο exit poll. Ελάτε κύριε Γεράκη. Έχω να σας πω ένα πράγμα το οποίο είναι σοβαρό. Θα το βρούμε. Οι συνάδελφοί μου οι δημοσιογράφοι με καταλάβουν. Μπροστά μας αμέσως τις επόμενες ώρες. Σημαίνει από χθες το βράδυ και σήμερα. Εμείς έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία ως κόμμα και η Επιτροπή Νομικής Στήριξης των Ευρωεκλογών για την με το Γενικό Εύρο για την Επιστολική Ψήφο. Το έχουμε μεταδώσει ήδη. Το ξέρω. Θα έχουμε περίπου 27.000 διαφορά και αυτό είναι μείζον θέμα και δείχνει τι μορφή έχουν οι μεταρρυθμίσεις όταν γίνονται τσουβαλιδών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις είναι το αντικείμενο της τωρινής συζήτησης. Δεν έχουμε επίσημα αποτελέσματα. Εγώ με αυτά που ακούω θα έπρεπε κανονικά να θριαβεύω και να μου ανοίξετε σαμπάνια. Γιατί είτε το συγκρίνετε με τις προηγούμενες ευρωεκλογές που είχαμε 5,7. Είναι πάνω το κουκουέ. Είτε το συγκρίνετε με τις εκλογές τις τελευταίες, τις βουλευτικές, που είχαμε 7,7. Να σας πω κάτι με το οποίο ούτε εσείς μπορείτε να πανηγυρίσετε. Είναι ο απόλυτος αριθμός των ψήφων. Ναι, ο απόλυτος αριθμός των ψήφων. Διότι λόγω της αποχής όλα τα κόμματα έχουν πάρει λιγότερες ψήφους. Θα δείτε όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο δικός μας θα είναι το λιγότερο από όλων. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, προσέξτε, αλήθεια. Όταν ξεκινάμε από τις τελευταίες εκλογές 7,7 και μας δίνετε μίνιμουμ 7,9, εδώ θέλω τη βοήθεια του κυρίου Γεράκη και των συναδέλφων. Γιατί πήρα το κομπιουτεράκι μου, κύριε Γεράκη. Και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, γιατί αυτό συζητάμε. Και δεν θέλω να κλέψει κάποιους εντυπώσεις από το κουκουέ. Και για την νίκη του, γιατί είναι νικητής το κουκουέ αυτή τη στιγμή, κόντρα στην αποχή, κόντρα στα κόμματα, κόντρα στο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, κόντρα στο να μην κάνουμε συγκεντρώσεις, είναι νικητής. Και πραγματικός νικητής. Ζητώ, εγώ Γιάννης. Θέλω να μείνω στην ερώτησή μου στον κύριο Γεράκη. Κύριε Γεράκη, η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν φτάσει, λέει το δικό μου το κομπιούτερ, για να μην κλέβετε εντυπώσεις, το 32, το μάξιμο που της δίνεται, παίρνει 7 έδρες γεμάτες. Για, ναι, να πάει στην 8η, για να πάει στην 8η με γεμάτα και τα υπόλοιπα, πρέπει να πάρει, έτσι όπως τα έχω εγώ υπολογισμένα, με 4,66 το μέτρο, πρέπει να πάρει, το μέτρο, δεν πρέπει να πάρει 32,66. Για να αρχίσουμε από εκεί. Ναι. Μισό λεπτό. Εμάς, όταν βλέπετε να μας δίνετε μέχρι το 10,3, γιατί μετά με βάση τα υπόλοιπα δεν μας δίνετε 2-3 έδρες, γιατί αυτή η εντύπωση ότι εμείς καρφωνόμαστε στις 2 και η Νέα Δημοκρατία παίζει από μόνη της για την 8η έδρα. Γιατί αυτό μου δημιουργεί την εντύπωση ότι πάμε να κλέψουμε και τις εντυπώσεις. Είναι όλοι μισοχαμένοι, είναι όλοι αμήχανοι. Υπάρχει ένα κόμμα που είναι κερδισμένο και το λένε κουκουέ. Ας το καταπιεί το μαύρο σκοτάδι. Έτσι ξεκίνησε και το τι Χίτλερ, τι Στάλιν. Έτσι ξεκίνησε και το αντικομουνιστικό μανιφέστο το 7. Και τώρα φτάσαμε να μιλάμε για τον πόλεμο, λέγοντας ότι η Νορμανδία είναι ίδιο πράγμα με τα υπόλοιπα. Ωραία, για να πάμε στον πόλεμο έτσι. Να απαντήσουμε. Δώστε μια απάντηση. Θέλετε να ανακαλύψουμε καινούριους κανόνες στατιστικής.
Όχι. Τι να πω, να συμβάλλω κι εγώ. Με βάση τις μέσες τιμές, αναφέρομαι στο 80%. Και επειδή το μέτρο είναι κειμενόμενο και το ξέρετε ότι είναι κειμενόμενο. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, 4,66% εξαρτάται πόσοι θα μείνουν απ' έξω. Εγώ έχω μια υπόθεση εργασία που θα μείνουν περισσότεροι. Ας περιμένουμε το 100%. Μέχρι τώρα όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι 2. Εγώ θα συμφωνήσω με εσάς ότι αν έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό και πλησιάζει το διψήφιο, εκεί μπορεί να έχει και 3. Α, μετά το 9,4 εμείς παίρνουμε τρίτη έδρα. Προφανώς. Αλλά ας το δούμε. Αυτό όχι, το δούμε και το 100%. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να την πάρω στις εντυπώσεις αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι από 7,9 ως 10,3, αν είναι πιο πάνω, όταν μπορεί να είναι και τρίτη έδρα. Πάνω από τα μάξιμά σου στις προηγούμενες εκλογές, δεν μπορεί να μιλές ότι υπάρχει δυνατότητα να φτάσεις και στο μάξιμου των εδρών, που είναι η τρίτη που μπορούμε να πάρουμε. Δίκιο δεν είναι αυτό. Μα δεν δίκιο δεν είναι αυτό. Να. Εκεί θα φαίνονταν ποια κόμματα είναι πράγματα. Όχι, λέει η κυρία Κανέλη, ότι όταν βάζεις 7 έως 8 στη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να βάλεις 2 έως 3 και στο κουμπί. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, παραπάνω, με κατάλαβε ο Νίκος Πέρι. Ολοκληρώστε. Ευχαριστώ. Όχι, ολοκλήρωσα. Δεν είναι θέμα. Ναι, ναι. Όχι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα και συμφωνώ. Ωραία. Απλώς μία φορά. Ελάτε, κύριε Χίτα. Το 40% και το 42% που πάει μόνο να ψηφίσει. Δεν είναι πρόβλημα ενός κόμματος και πάντως είναι το λιγότερο πρόβλημα για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει κινητοποιήσει και την τελευταία δύναμη. Από εδώ και προς να αρχίσουν όλοι να αναρωτιούνται αν τον κόσμο τον θέλουν να πηγαίνει στις κάλπες ή αν τους βολεύει. Να μιλάμε για ποσοστά μακριά από τις κάλπες. Ναι. Με βάση και τα δικά μας στοιχεία, γιατί και εμείς μαζεύουμε, θα δείτε ενδεχομένως σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος Αττικής. Στο νομό Αττικής, δηλαδή σε όλη την περιοχή της Αττικής, το ΚΚΕ δεύτερη δύναμη. Μάλιστα. Δεύτερο κόμμα. Γι' αυτό ναι, μην βιάζεστε πάμε να βγάλετε. Πάμε στην Αρκαδία. Να συμφωνεί και ο κύριος Γεράκης. Και η Αττική ενσωματώνεται τελευταία, το θυμίζω. Μάλιστα. Κυρία Λεντεβούλου, πάντως μοιράστηκε σε όλα πάμε τα social media. Πάμε και στην Ακαρνανία, παρακαλώ. Σαν αντιβιωτικό μοιράστηκε σε όλα τα social media. Αλλά λέτε για social media και πρέπει να θυμηθείτε ότι το κόμμα των πειρατών. Να πούμε τα αποτελέσματα. Χάθηκε. Ένα λεπτό. Είστε τόσο χαρούμενοι.